Οι εκλογές έγιναν και έχουμε μια νέα πολιτική πραγματικότητα η οποία φέρνει άπαντες ενώπιον νέων ευθυνών και νέων πραγματικοτήτων, νέων συσχετισμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η Νέα Δημοκρατία είναι στη διακυβέρνηση για δεύτερη όμως θητεία. Και το λέω αυτό και το υπογραμμίζω, διότι έχουμε δει όλες αυτές τις ώρες που συζητάμε για τις προγραμματικές δηλώσεις τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ανεβαίνουν στο βήμα και να προσποιούνται ότι δεν κυβέρνησαν την προηγούμενη τετραετία. Να επαναλαμβάνουν, αναρωτιέμαι πώς, το επιχείρημα ότι φταίνε οι προηγούμενοι. Θέλω να τους υπενθυμίσω ότι οι προηγούμενοι είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Και όπως είπε και ο Σωκράτης ο Φάμελος στην εισηγητική του τοποθέτηση, καλείστε να λύσετε προβλήματα τα οποία δεν καταφέρατε να επιλύσετε στην τετραετία 19-23 ή προβλήματα που δημιουργήσατε με τη δική σας πολιτεία. Είτε αυτό λέγεται η προσδοκία της επενδυτικής βαθμίδας, είτε η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος που είναι ξανά στις εξαγγελίες, είτε μεγάλα έργα τα οποία με πανομοιότυπο τρόπο ήρθαν στις προεκλογικές εξαγγελίες και στις προγραμματικές δηλώσεις και το 19 και το 23. Έχετε όμως και το βάρος του απολογισμού της κυβερνητικής σας θητείας. Το βάρος δηλαδή του γεγονότος ότι κατά τη διάρκεια του 19-23 αυξήθηκε το δημόσιο χρέος κατά 45 δις και το ιδιωτικό χρέος περίπου άλλο τόσο. Μιλάτε για αναπτυξιακό θαύμα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, στην ανάπτυξη 19-22 ήταν 18η στους 27. 18η στους 27, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 23 έχουμε αρνητικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ. Μιλάτε για τις εξαγωγές, αλλά οι εισαγωγές αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα να έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα της 20ετίας. Οι δε περιβόητες ξένες επενδύσεις, σορευτικά 2,7 δις μεταξύ 19 και 22, αφορούν κατά πάνω από 60% εξαγορές κόκκινων δανείων από τα funds. Ο πραγματικός μισθός μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 5%, ενώ η μείωση κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,5%, ενώ η επιχειρηματολογία σας περί μείωσης φόρων πραγματικά εξαϊλώνεται από τα πραγματικά αποτελέσματα των φορολογικών εσόδων, τα οποία αφορούν κυρίως έμεσους φόρους και απέδωσαν σχεδόν παραπάνω από 5 δις μόνο από τον ΦΠΑ. Η χώρα μας, ακριβώς λόγω της ακρίβειας, είναι 18η στους 19 της Ευρωζώνης σε κατακεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα με όρους αγοραστικής δύναμης. Στο δεύτερο εξάμηνο του 22 ήμασταν πρώτοι στην Ευρώπη στην τιμή ρεύματος πριν από τις επιδοτήσεις και βεβαίως σταθερά έχουμε τις πρώτες θέσεις στην ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ. Ταυτόχρονα, για τη νέα περίοδο, έχετε δεσμευτεί όχι σε λογικά, αλλά σε ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Ο κύριος Μητσοτάκης τα χαρακτήρισε λογικά. Και βεβαίως θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο. Χαρακτηρίζετε την τετραετία 23-27, τετραετία όπου θα υποστηρίξετε τη δημόσια υγεία. Και το ερώτημα που σας κάνουμε είναι σαφές. Εάν ανοίξει κανείς τον πίνακα για τις δαπάνες από το Ταμείο Ανάκαμψης Αναχώρα, βλέπει ότι η Ελλάδα είναι στην 18η θέση σε σχέση με το ποσοστό του Ταμείου Ανάκαμψης που αφιερώνει στη δημόσια υγεία. Πρώτη, η Εστονία με 30%. Ποιες είναι οι βασικές της δαπάνες? Ελικόπτερα για αεροδιακομιδές. Η Ελλάδα στη 17η θέση με 4,5%. Συνεπώς, το επιχείρημά σας ότι αυτή τη τετραετία θα σκύψετε πάνω από τα προβλήματα της δημόσιας υγείας δεν υποστηρίζεται καθόλου από την επιλογή σας να μην διοχετεύσετε κονδύλια προς τα εκεί. Υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, και θα ήθελα να σας καλέσω να μην μπείτε στον πειρασμό να επαναλαμβάνετε το επιχείρημα όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε. Επί της ουσίας, πήραμε 41% και αυτά κρίθηκαν. Πολλές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα της συντηρητικής παράταξης στην ελληνική πολιτική ιστορία, είχαν μείωση των ποσοστών τους στη δεύτερη κυβερνητική θητεία. Ακριβώς επειδή κουβαλούσαν
τα πεπραγμένα της πρώτης και δεν μπορούσαν να κατηγορήσουν τους προηγούμενους για τα προβλήματα τα οποία προέκυπταν. Θυμίζω, εκλογές 1961, οι περιβόητες εκλογές βίας και νοθείας. Η ΕΡΕ λαμβάνει 50%. Εκλογές 1963, 39%. Εκλογές 1964, 35%. Εκλογές 1977, η Νέα Δημοκρατία 41%, εκλογές 81, 35%. Εκλογές 2007, η Νέα Δημοκρατία 41%, εκλογές 2009, 33%. Είναι ιστορικά παραδείγματα και ιστορική πείρα την οποία κανείς θα πρέπει να τη λαμβάνει υπόψη του και να μην θεωρεί ότι με τη λαϊκή ετιμιγορία, την οποία προφανώς αναγνωρίζουμε όλοι και κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας, ξεμπέρδεψε με τα προβλήματα τα οποία είναι μπροστά μας και συσσωρεύονται. Υπάρχει ένα νέο πολιτικό φαινόμενο. Η Βουλή μας είναι πολυκομματική. Έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν, έχει όμως αυξημένη δύναμη φωνών ακραίας δεξιάς και μυσαλλοδοξίας. Αυτό είναι ένα θεμελιακό πρόβλημα. Ένα θεμελιακό πρόβλημα που ξεκίνησε στην περασμένη δεκαετία και εδώ έχει ευθύνες κυρίως η προηγούμενη αλλά και αυτή η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, διότι όπως γνωρίζετε έχει αφομοιώσει όλα τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και βεβαίως εσχάτως και ενώπιον των τηλεοπτικών δεκτών και τον κύριο Καρατζαφέρη τον ίδιο, ο οποίος σε πολλαπλές τηλεοπτικές εμφανίσεις μας εξηγούσε πόσο θαυμάσιος πρωθυπουργός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα ήθελα να σας καλέσω να μην κάνετε το λάθος, να μην κάνετε το ολίσθημα, να υιοθετήσετε εκ νέου επιχειρήματα τα οποία ακούγονται από ακροδεξιά χείλη. Σήμερα, αυτές τις μέρες, χθες και σήμερα, ακούστηκε από αυτό το βήμα ο όρος εθνομηδενισμός. Και λυπάμαι που το λέω. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε. Ήταν όρος τον οποίο χρησιμοποίησαν δικά σας στελέχη όταν φέρναμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όταν συζητάγαμε τη συνταγματική αναθεώρηση και πώς τα άφερε η ζωή. Τα βασικά κοινοβουλευτικά καθήκοντα θα τα έχει ο κύριος Βορύδης και αναρωτιέμαι. Όταν ο ίδιος εκτόξευε ενάντια στην παράταξη τη δική μας κατηγορίες περί εθνομηδενισμού, με ποιο ιδεολογικό και πολιτικό απόθεμα θα απαντήσει στην κριτική η οποία χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια ορολογία στην καινούρια κοινοβουλευτική περίοδο. Το φαινόμενο αυτό μόνο ενισχύει τις φωνές της ακραίας δεξιάς. Δείτε τι έχει γίνει στη Γαλλία, δείτε τι έχει γίνει στην Ιταλία, δείτε τι έχει γίνει στην Ολλανδία και προσέξτε να μην γεμίζετε τα ιδεολογικά και τα πολιτικά ντεπόζιτα ανθρώπων που λένε, για παράδειγμα, ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο πάνω στο σώμα τους. Ή ακούσαμε κιόλας απόψεις οι οποίες εφάπτονται αντιλήψεων περί καθαρότητας της φυλής. Αυτές τις ακούγαμε από ανθρώπους τα περασμένα χρόνια που στο μπράτσο τους είχαν τη σβάστικα χαραγμένη σε τατουάζ. Δεν ξέρω αν σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν άνθρωποι που στο μπράτσο τους ή στο στήθος τους έχουν τη σβάστικα. Ελπίζω και φαντάζομαι να μην υπάρχουν. Θα πρέπει όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις όμως να στείλουν ένα μήνυμα ότι αυτά τα σύμβολα και αυτές οι ιδέες είναι καταδικασμένες να πάνε στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας και οι φορείς τους να είναι πάντα απομονωμένοι. Και το λέω αυτό, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, διότι ελπίζουμε ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ειλικρινά να μην μπείτε στον πειρασμό να αναζητήσετε πλειοψηφία αλλαγής των συνταγματικών διατάξεων κοιτώντας προς εκείνη την πλευρά. Να μην μπείτε σε ένα δούνε και λαβίν με ακραίες φωνές οι οποίες ενδεχομένως μέσω αυτής της διαδικασίας να επιχειρήσουν να κανονικοποιήσουν και να φέρουν στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης ακραίες ιδέες, ακραίες πρακτικές που τις έχει πληρώσει η χώρα μας πάρα πολύ ακριβά. Υπάρχει και κάτι άλλο που αφορά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και είναι ριζικά διαφορετικό από το δεύτερο. Είναι ο καμβάς μέσα στον οποίο θα κληθείτε να ασκήσετε οικονομική πολιτική. Ο καιρός του εύκολου δανεισμού και των δαπανών έκλεισε. Αυξήσατε το δημόσιο χρέος κατά 50 δις, κάνατε δαπάνες και τα market pass και τις επιστρεπτές προκαταβολές
και μία σειρά από άλλα πράγματα τα οποία αντικειμενικά εμείς το αναγνωρίζουμε, διαμόρφωσαν και είναι λογικό συνενέσεις γύρω από την πολιτική που ασκήσατε. Τώρα περνάμε όμως στον καιρό, στην περίοδο της περιστολής της δημοσιονομικής, της εξοικονόμησης πόρων, των πλεονασμάτων και βεβαίως των αυξημένων επιτοκίων. Καλείστε λοιπόν να απαντήσετε. Δεν φάνηκε από την εισαγωγική τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη ότι υπάρχει συνείδηση των κινδύνων και των προκλήσεων που φέρνει αυτή η νέα πραγματικότητα στην πολιτική μας ζωή και στις οικονομικές εξελίξεις. Και όπως δεν φάνηκε να έχει συνείδηση ή δεν ήθελε να το κρύψει προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης το ζήτημα των επιπτώσεων της αύξησης του δημόσιου χρέους και της μεγάλης μεταβολής που εκ των πραγμάτων θα κληθεί να κάνει σε σχέση με όσα έκανε την προηγούμενη περίοδο, την ίδια θα σας έλεγα, δεν θέλω να πω ελαφρότητα, αλλά θα πούμε ότι τα παρέκαμψε τα ζητήματα του ιδιωτικού χρέους. Το ιδιωτικό χρέος έχει συσσωρευτεί, επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η μοναδική απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ο πτωχευτικός κώδικας που δεν προστατεύει ούτε την πρώτη κατοικία, ούτε την επαγγελματική στέγη, ούτε την αγροτική γη, ούτε βεβαίως τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Τι θα κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, από ό,τι καταλάβαμε από τις προγραμματικές της δηλώσεις, θα αφήσει αυτό το βουνό ιδιωτικού χρέους να προχωρήσει σε μια μεγάλη εκαθάριση στην ελληνική οικονομία. Είναι ο πυρήνας των ιδεών της οικονομικής πολιτικής που καταγράφεται στο σχέδιο Πισαρίδη. Το έχουν εξτομίσει αυτό ρητά υπουργοί της κυβέρνησης. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια καταστροφική επιλογή. Μια επιχείρηση που κλείνει, δεν ξανανοίγει καθόλου εύκολα. Δεν δημιουργούνται οι θέσεις εργασίας όπως αναβοσβήνουμε το διακόπτη, το φως. Θέλει πολύ κόπο για να δημιουργηθούν εκ νέου και δυστυχώς οι επιλογές του να αφήνουν σχεδόν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εκτός χρηματοδότησης. Θυμίζω ότι είχε πει ο κύριος Τουρνάρας, δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τουρνάρας είπε μόνο το 3-4% των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Ο κύριος Χατζηδεδοσίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου είπε επίσης ότι το ίδιο ποσοστό των επιχειρήσεων, ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε μόνο, έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτές είναι πραγματικότητες που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζετε. Πάρα πολύ σύντομα. Είναι σαφές ότι έχετε κρυφή ατζέντα σε σχέση με το Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Σας προκαλέσαμε προεκλογικά και σας ζητήσαμε να πείτε ποια άρθρα επιθυμείτε να αλλάξετε. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για ευρεία αναθεώρηση και από αυτό εδώ το βήμα απευθύνθηκε προς το Πασόκ, λέγοντας ελάτε να αλλάξουμε το άρθρο 16. Αν ο καημός σας ήταν μόνο το άρθρο 16, στην αναθεώρηση του οποίου εμείς σαφώς διαφωνούμε, δεν θα κάνατε λόγο για ευρεία αναθεώρηση. Και ρωτάμε πάρα πολύ καθαρά και ευθέως. Ποια άρθρα θέλετε να αλλάξετε? Θέλετε να αλλάξετε το άρθρο που προβλέπει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων? Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει πολλές δηλώσεις στο παρελθόν ότι διαφωνεί με το θεσμό της μονιμότητας. Θέλετε να αλλάξετε το άρθρο που οριοθετεί τις αρμοδιότητες των ανεξαρτήτων αρχών? Μήπως θέλετε να αλλάξετε, διότι υπάρχει και πρόσφατο βεβαρημένο παρελθόν, το άρθρο που διασφαλίζει ανεφόρον το απόρριτο των επικοινωνιών? Ή μήπως το άρθρο 5 και το άρθρο 21, πάνω στο οποίο βασίστηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσέξτε, για τη μη ιδιωτικοποίηση του νερού? Και επειδή πολλή κουβέντα γίνεται για το υπερταμείο, όποιος θέλει να πουλήσει δημόσια υπηρεσία, ούτε τα ΙΠΕΔ χρειάζεται, ούτε υπερταμείο, κύριε. Υπήρχε υπερταμείο και τα ΙΠΕΔ όταν πωλήθηκε η Ολυμπιακή. Όποιος θέλει λοιπόν να ιδιωτικοποιήσει, μπορεί να το κάνει και έξω και από το υπερταμείο και από το ΤΑΙΠΕΔ. Άρα θα πρέπει και εδώ να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας. Κλείνω λέγοντας το εξής. Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Δεν φαίνεται να σας απασχολούν ή αν σας απασχολούν, μας κρύβεται το γεγονός ότι σας απασχολούν. Από το ζήτημα των δημοσιονομικών περιορισμών, το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, τις διεθνείς προκλήσεις και τον τουρκικό αναθεωρητισμό, διότι έχουμε έναν εξανατολών γείτονα ο οποίος ονειρεύεται νέες ισορροπίες που περνάνε μέσα από αλλεπάλληλες αναταραχές και ακούμε πράγματα πολύ ανησυχητικά και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν έρθει ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας ή δεν έχουν βγει καθαρά ενώπιον του ελληνικού λαού, αλλά σας λέμε το εξής.
Είναι προφανές ότι ο κατακαιρματισμός της προοδευτικής ψήφου ευνόησε τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι εδώ και θα αγωνιστεί για να άρει αυτό τον κατακαιρματισμό και να γίνει η αξιόπιστη εναλλακτική δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν, είναι και θα είναι εδώ για να υπερασπιστεί την κοινωνία, για να υπερασπιστεί την ειρήνη στην περιοχή και τα εθνικά μας δίκαια, με εκείνους και εκείνες που τον εμπιστεύτηκαν, με εκείνες και εκείνους που θα τον ξαναεμπιστευτούν, και θα είναι εδώ για όλους και για όλες, για την ευημερία της κοινωνίας και της χώρας. All right.